Μην πάμε στην υπόθεση ξανά του Τόλι Βοσκόπουλου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη φίλη του Τόλι Βοσκόπουλου, μια από τις αγαπημένες φίλες του Τόλι Βοσκόπουλου και γνωστή επιχειρηματία, την κυρία Νανά Τσαγκράκου. Κυρία Τσαγκράκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ακούσατε και εσείς την είδηση αυτή με τη δικαίωση του Τόλι Βοσκόπουλου στην υπόθεση αυτή με την κόρη του. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ άσχημο για το παιδί αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν θέλω εγώ να ρίξω κάποιο κοινό στη μητέρα του παιδιού που το έχει φέρει σε αυτή τη διαδικασία και ταλαιπωρείται. Βασικά το ξέραμε όλοι ότι το παιδί δεν ήταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Τόλι το ξέραμε. Οι φίλοι του Τόλι το ξέρατε μας λέτε. Ότι είχε πει κάποτε το κορίτσι ότι ντρέπομαι, δεν σε θέλω, γιατί ντρέπομαι ότι είσαι πατέρας μου. Του είχε πει του Τόλι. Άρα δεν ήταν θέμα αγάπης το παιδί, ότι ήθελε την αγάπη του Τόλι. Ήθελε άλλα πράγματα. Αφού δεν τον ήθελε, δεν κατευθείαν στο θέμα, αφού δεν τον ήθελε και ντρεπότανε, γιατί έπαιρναν τα χρήματα από τον Τόλι. Μάλιστα. Μας λέτε, κυρία Τσαγκράκου, ότι όλοι ξέρατε φίλοι του Τόλι Βοσκόπουλου εδώ και χρόνια ότι δεν είναι κόρη του η Χαρά. Δεν ξέραμε, βεβαίως και το ήξερα. Και πριν μερικά χρόνια με είχε συναντήσει η Τζούλια στο Κολονάκι και με έβρισε και από τους λόγους της. Έτσι δεν με πειράζει. Εμένα δεν έχω τίποτα. Είναι θέματα δικά τους, αφορούν και όσο, αλλά επειδή ξέρω δύο πράγματα και δεν θέλω να αφήξω τίποτα. Όσο για το επώνυμο που είπατε ότι το είπε ο Τόλις, δεν θέλω να πένε Βοσκοπούλου, ας πει η μαμά της ποιος είναι το επώνυμο του μπαμπά της. Δεν μου ταλαιπωρείται και αυτό το παιδί. Είναι ο Ματία του Θεού και ταλαιπωρείται και ο Τόλις. Ο Τόλις ξέρω ότι έχει κόρη τη Μαρία. Τώρα από εκεί πήρα και το ξέραμε όλοι αυτό το πράγμα τόσα χρόνια που ταλαιπωρείται ο Τόλις. Και εγώ ξέρω και ακριβώς πώς είχε γίνει που ο Τόλις είχε διαπιστώσει ότι δεν ήταν παιδί της Χαρά. Γνωρίζετε. Και περισσότερο το ξέρει η μαμά της από όλους. Τι γνωρίζετε δηλαδή, κύριε Τσαγκράκου? Ο Τόλις το ξέρει, ούτε εγώ ούτε κανείς. Η μαμά της το να το ξέρει και έπρεπε να μην μπει το παιδί σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Το ψυχολογικό περισσότερο γιατί είναι νέο παιδί, να νιώθει έτσι από τη μητέρα της. Μας είναι συγκλονιστικά αυτό το οποίο λέτε, κύριε Τσαγκράκου. Ο Τόλις Βοσκόπουλος σας είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα σε εσάς? Να πω κάτι. Ο κόσμος είναι ο κόσμος. Δεν είναι το σπίτι του. Ο Τόλις είναι ο Τόλις. Δηλαδή, άνθρωπος είναι και ο Τόλις και τον αγαπάμε όλοι. Εγώ δεν θα πω στο θέμα τι θα πει ο κόσμος. Αφού με ρωτάτε, το παιδί είναι το πιο άσχημο πράγμα, είναι το παιδί. Ο Τόλις το ξέρει χρόνια, αυτό το θέμα. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτε. Ξέρουμε όμως ότι είναι έτσι. Λάθος, εγώ κατακρίνω, δηλαδή δεν είμαι ο άνθρωπος εγώ που θα καταδικάσω κανέναν, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Και άσχημα, εγώ πάλι επιμένω και έρχομαι στο θέμα του παιδιού. Μάλιστα. Σας το έχει εκμυστηρευτεί εσάς ο κύριος Βοσκόπουλος και στο φιλικό χώρο ότι δεν είναι παιδί του? Αυτό είπε. Ποιος μίλησε τώρα? Σας ρωτάει ο συνάδελφος ότι σας το έχει πει και ο Βοσκόπουλος, ότι ήξερε ότι δεν είναι παιδί του χρόνια. Δεν το ξέρω. Γιατί ήταν αυτό το πράγμα και ποτέ δεν πηγαίναμε. Εσάς όταν το είχατε πει, η Τζούλια Παπαδημητρίου τι σας είχε πει τότε? Εγώ δεν έχω πάρει με την Τζούλια. Εγώ μιλάω με την Άθελα και μιλάω με τον Τόλι. Δεν έχω επαφές εγώ με την Παπαδημητρίου. Είπα και των προτέρων, την είχα συναντήσει στο Κολονάκι. Ήταν την αδελφή της, δεν ξέρω ποια άλλη ήταν. Και με βρίζανε. Εντάξει, τι μπορούν να πούνε. Αλλά τι άλλη περιπτώσει. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το συζητήσω. Αλλά εγώ από ό,τι ξέρω με τον Τόλι που έχω μιλήσει, και τα λέω γιατί μου τα έχει πει ο ίδιος, έτσι. Δεν τα λέω μόνη μου. Σας τα έχει εκμυστηρευτεί ο Τόλις Βοσκόπουλος, μάλιστα. Αφού επικαλείστε, κυρία Τσαγκράκου, τον πόνο του παιδιού που τον σεβόμαστε όλοι γιατί το παιδί είναι στη μέση, ας δεχτούν λοιπόν να γίνει το DNA, να ησυχάσει και να μην υπάρχουν σκιές. Γιατί θα υπάρχουν σκιές. Με ποιον μιλάω τώρα? Ο κύριος Λαντούρης, τραγουδιστής. Υπάρχουν σκιές, κυρία Τσαγκράκου. Να τελειώσει καθαρός ο Τόλις, μπράβο. Να τελειώνουμε λοιπόν. Κάτι, εγώ δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι θέματα δικά τους. Δεν θα επέμβω εγώ. Βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν πρέπει να φύγουν οι σκιές. Γιατί μόνο έτσι θα φύγουν οι σκιές. Μάλιστα, και να πούμε, καλησπέρισουμε και τον Βαγγέλη τον Καράτη, τον καλό συνάδελφο, ότι υπάρχει και οικονομικό το θέμα πλέον. Γιατί τι ακριβώς γίνεται με αυτή τη δικαστική. Έχουν πάρει πολλά λεφτά από τον Τόλι. Είπατε στην αρχή ότι η Χαρά είπε ότι ντρέπεται για τον Τόλι Βοσκόπουλο, σωστά? Ναι, βεβαίως. Ωραία, και ότι υπονοήσατε, το είπατε ξεκάθαρα μάλλον, ότι το διεκδικούσε αυτό για οικονομικούς λόγους. Ωραία. Εμείς γνωρίζουμε πάντως ότι ο κύριος Βοσκόπουλος δεν έδινε διατροφή στη Χαρά, τουλάχιστον όσο έκανε τις σπουδές στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Όχι, έδινε χρήματα. Έδινε χρήματα, λέει, κύριε Τσακαρά. Βεβαίως είναι το έδινε χρήματα. Απλώς τώρα με τη δικαστική απόφαση συγκεκριμένη, σημαίνει ότι δεν είναι το κόρτο και δεν έχει κανένα... Δεν ήθελα να το ρωτάω, γιατί είναι μια ιστορία που πονάει. Και ο Τόλης ταλαιπωρήθηκε και με την υγεία του. Όχι για το συγκεκριμένο, ταλαιπωρήθηκε, και δεν είναι τώρα με επένδυση τώρα τι κάνεις και την υγεία σου, που λέμε το παιδί δεν είναι δικό σου, νομίζω... Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση για τον Τόλι Βοσκόπουλο είναι για ηθικό θέμα ή για οικονομικό? Ο Τόλης, ναι, ξέρουμε πολύ καλά πως ο Τόλης δεν ξέρει τι είναι το κάτω ευρώ, το 50 ευρώ δεν το ξέρει. Ο Τόλης ποτέ δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα από το κόμμα. Ο πιο ανοιχτοχέρης Έλληνας καλλιτέχνης ήταν και είναι, το ξέρουμε. Κύριε Σαγκάκου, μιλήσατε με τον Τόλι Βοσκόπουλο σήμερα. Είχατε επικοινωνία σήμερα με τον Τόλι Βοσκόπουλο μετά από αυτή την είδηση που έσκασε ως βόμβα? Θα ήταν καλύτερο να μην απαντήσω. Μάλιστα. Μας καλείτε, κύριε Τσακράκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα όσα είπατε είναι αποκαλυπτικά, που μας λέτε ότι όλοι γνωρίζετε οι φίλοι ότι δεν είναι κόρη του Βοσκόπουλου. Αυτό είναι. Τώρα εγώ απλά ρωτάω πώς η κυρία Παπαδημητρίου, ναι, θα αντιμετωπίσει το παιδί της, τον κόσμο. Εντάξει, αν τον υπολόγιζε τον κόσμο, θα τη φαθεί καλύτερα σε δόλη. Μάλιστα. Ορίστε. Μάλιστα. Κύριε Τσακράκου, σας ευχαριστούμε πολύ.